Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 14 Μαΐου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε την πολιτική προεκλογική δραστηριότητα λίγο πριν οδηγηθούν οι ψηφοφόροι στις κάλπες για να αποφασίσουν για τους εκλεκτούς ή όσους επιθυμούν βεβαίως για την αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές. Έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ από την πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη Λαμία, την παρουσία του 1 Κεντρικής Ελλάδος, την διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος στην Αθήνα σήμερα, το 1 Κεντρικής Ελλάδος και ο Γιώργος Στεριόπουλος ήταν εκεί. Τον Μανώλη Γλέζο, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκε χθες στη Λαμία, αλλά βεβαίως και αρκετές πολιτικές προεκλογικές απόψεις. Στα σχόλια και το ρεπορτάζ ο Γιώργος Στεριόπουλος, ο οποίος επέστρεψε πριν από λίγο από την Αθήνα. Να πω Γιώργο, καλησπέρα. Καλή ξεκούραση σε λίγο, αφού ολοκληρώσουμε τον κύκλο του δελτίου. Τι καλή ξεκούραση. Σήμερα να πούμε στους τηλεθεατές καταρχήν ότι αυτό το ενημερωτικό κομμάτι που ξεκινάει τώρα θα τελειώσει κοντά στη μία το βράδυ. Έτσι ακριβώς. Είναι μια τετράωρη σχεδόν μαραθώνια. Μην πούμε πεντάωρη, έτσι. Μαραθώνια ενημερωτική διαδικασία για να κάνουμε ζέσταμα για τις εκλογές και για τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε βεβαίως πλούσιο ρεπορτάζ, πολλές επαναλαμβάνω πολιτικές αυτοδιοικητικές απόψεις. Θα τα δούμε στην ροή του δελτίου μας. Να ξεκινήσουμε όμως, Γιώργο, και νομίζω έχει να κάνει με τους κραδασμούς. Το υποσχεθήκαμε χθες ότι θα είναι εδώ. Σωστά. Μιλάμε για τον αντιπεριφερειάρχη Φθιώδας, τον κύριο Θωμά Στάικο, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε Στάικο. Καλησπέρα. Και έχουμε... χαίρομαι πάρα πολύ. 13 μήνες κάναμε να σας δούμε σε αυτό το στούντιο. Θα σας το εξηγήσω αυτό. Λοιπόν κύριε Στάικο, έχετε 2 λεπτά να δούμε το βίντεο της δήλωσης του Αντώνη Σαμαρά, του Πρωθυπουργού, όταν τελείωσε η συνάντηση με κομματικά στελέχη έξω από το ξενοδοχείο της Λαμίας για την στήριξη στον Κώστα Μπακογιάννη και τον Γιώργο Κοτρονιά. Σας ακούω, το πληροφορήθηκα ότι ήταν εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός. Πάμε στο βίντεο και επιστρέφουμε με σχόλια. Πάμε στο βίντεο. Θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον υποψήφιο για Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος και νυν πετυχημένο Δήμαρχο Καρπενησίου, τον Κώστα τον Μπακογιάννη, ο οποίος έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ολοκληρωμένο, το οποίο αποδεικνύει ότι φροντίζει την ανάπτυξη του τόπου. Και είμαι βέβαιος θα πετύχει, όπως έχει πετύχει άλλωστε στο να κάνει ένα συνδυασμό ο οποίος ενώνει ολόκληρη την κοινωνία, πέρα και πάνω από κόμματα, και ο ίδιος δεν έχει αρνηθεί την ιδεολογική του ταυτότητα. Το εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος θα πάει πολύ καλά. Όπως είμαι βέβαιος ότι θα εκλεγεί επίσης δήμαρχος και πάλι στη Λαμία, ο Γιώργος Κοτρονιάς, παλιός φίλος μου, με τον οποίο με συνδέουν κοινοί αγώνες και στον οποίο εύχομαι να συνεχίσει έμπειρος πλέον αυτήν την σπουδαία εξέλιξη που δίνει στην πόλη της Λαμίας και να του ευχηθώ και εκείνου κάθε επιτυχία. Αυτά λοιπόν, και νομίζω χωρούν αρκετά σχόλια. Αυτά προκάλεσαν τη δήλωση, ο Σαμαράς ήρθε σαν κομματάρχη στη Λαμία. Κύριε Στάικο, γιατί αυτή η δήλωση? Κοιτάξτε, καταρχήν θέλω να ξεκινήσω από ένα σημαντικό γεγονός. Πιο σημαντικό γεγονός από την επίσκεψη του κύριου Σαμαρά στη Λαμία, την κομματική επίσκεψη του κύριου Σαμαρά στη Λαμία, από την άνοδο της ποδοσφαιρικής ομάδας στη Λαμία στη Β' Εθνική. Πετάτε αλλού την μπάλα τώρα. Αυτό ήταν καλή. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Εγώ το θεωρώ για την πόλη μας πολύ πιο σημαντικό γεγονός. Έτσι όπως εξελίχθηκε η επίσκεψη Σαμαρά, θα εξηγήσω αμέσως μετά. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παπαϊωάννου, όλους τους συνεργάτες του, το προπονητικό team, τους ποδοσφαιριστές μας, γιατί εγώ θυμάμαι ήμουν ένα μικρό παιδάκι, εσείς είστε πολύ νεότεροι και ίδιο από μένα. Θυμάμαι ήμουν ένα μικρό... Δεν είστε τόσο μεγάλα, είσαστε. Θυμάμαι ήμουν μικρό παιδάκι, πάνω από τη θύρα 3 ήταν γραμμένο το Λαμία Β' Εθνική θάνατος. Και έγινε πράξη με την στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων και οφείλουμε να τους συγχαρούμε. Εμείς αλαμιώτες είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε χρόνια ολόκληρα. Συγχαρητήρια σε όλους. Και αποδεικνύει ότι όταν έχεις ένα σχεδιασμό, τότε μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, για να πάμε σε αυτό. Προφανώς αστείευτηκα, δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Δεν συνάβει στο χαρακτήρα μου να ειρωνεύω με θεσμούς, πόσο μάλλον τον κορυφαίο μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θεσμό της χώρας. Τον ουσιαστικά τον δεύτερο μεγαλύτερο πολιτιακό παράγοντα, τον Πρόεδρο της κυβέρνησης. Γι' αυτό και με βλέπετε, που παρόλο που δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μου, να είμαι τόσο οργισμένος. Το θεωρώ απαράδεκτο.
να έρχεται στην πρωτεύουσα της στερεάς Ελλάδος, σε μία από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας, όσο αφορά την έκτασή τους, την έκτασή της, όσο αφορά τις δραστηριότητές της, όσο αφορά τον πληθυσμό της, και σε μία από τις, σε έναν από τους 15 μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας, να έρχεται ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και να συμπεριφέρεται ως κομματάρχης και να απαξιώνει όλους. Εγώ να σας πω κάτι, κύριε Βούτσινα και κύριε Στεριόπουλε, δεν είχα καμία απέτηση από τον κύριο Σαμαρά όσο αφορά εμένα. Εγώ λυπούμαι πάρα πολύ, και δεν μιλώ εξ ονόματός τους, αλλά λυπούμαι όμως που δεν είδε τον κύριο Λούκα, που δεν είδε τον κύριο Μακρυγιάννη, που δεν είδε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, που δεν είδε τον κύριο Δασκαλόπουλο, δεν θυμάμαι τώρα, να με συγχωρέσουν είναι για τους υπόλοιπους φορείς, έτσι, που δεν άκουσε από αυτούς τους ανθρώπους ποια είναι η πραγματική κατάσταση και τα πραγματικά προβλήματα. Και μπορώ να καταλάβω, μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να αποδεχτώ ως ένα σημείο ότι βεβαίως ο άνθρωπος έχει να κάνει εκλογές. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Όμως, ορισμένα δευτερόλεπτα για να πάρει έστω εγγράφος τις θέσεις μας για την πραγματική οικονομία, για τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ήδη, τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, δεν βρήκε το χρόνο. Αυτό είναι προσβολή σε κάθε έννοια τοπικής δημοκρατίας, συνεννόησης που πρέπει να υπάρχει σε μια τοπική κοινωνία. Είναι προσβολή αυτό. Είναι μια βαθύτατη και βαρύτατη προσβολή. Λυπάμαι πάρα πολύ. Έτσι λειτουργούν κομματικά όμως. Λυπάμαι. Έτσι λειτουργούν κομματικά. Έτσι δίνουν τα διαπιστευτήριά τους στον κόσμο. Έτσι αντιμετωπίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Και μετά βγαίνουν και βάζουν και τις ταμπέλες. Ανεξάρτητος συνδυασμός. Φαρδιά πλατιά. Πολυσυλλεκτικός ο συνδυασμός. Και έρχονται οι ανακοινώσεις και των κομματικών στελεχών και των κυβερνητικών στελεχών, και έρχεται και ο Πρωθυπουργός. Όμως όσοι διάβασαν τα νέα σήμερα καταλαβαίνουν για ποιο λόγο ο Πρωθυπουργός ήρθε εδώ. Όταν οι ίδιοι παραδέχονται ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έτσι γίνονται αυτά. Όταν θεωρείς ότι θα κάνεις περίπατο και ξαφνικά η πορεία και οι κρυφές και οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα, αναγκάζεσαι να κάνεις διορθωτικές κινήσεις. Και φέρνεις και τον Πρωθυπουργό. Έτσι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το οργανωτικό κομμάτι των εκλογών. Καλά, καλά. Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω οτιδήποτε από αυτά τα οποία είπατε. Εγώ θέλω να σταθώ όμως σε ένα δεύτερο σημείο. Με δέχτηκα μία επίθεση όταν μίλησα σε συναδέρφους σας στο ραδιόφωνο. Δέχτηκα μία επίθεση διότι στο δεύτερο σχέδιο της ανακοίνωσής μου είπα ότι κακώς τον πήγαν τον άνθρωπο στο έργο της παράκαψης της Τηλίδος. Και δεν του είπαν να μας μιλήσει για τα διόδια. Και δέχτηκα μια επίθεση για αυτό το λόγο. Δεν έχει σημασία από ποιον και τα λοιπά, είναι ίσον σημασία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εστήριξαν και υποδέχθησαν ως μεσία τον κύριο Σουφλιά το 2007, που έβαλε 4 σταθμούς διοδίων στο νομό μας, και οι άνθρωποι οι οποίοι 8 χρόνια μετά άλλοι είδαν το φως το αληθινό και είπαν κακώς κάναμε λάθος το 2007, άλλοι δεν είδαν το φως το αληθινό και συνέχισαν να στηρίζουν αυτή την πολιτική, θέλω να τους πω ότι πραγματικά ας κάνουν πρώτα την αυτοκριτική τους. Ας ενημερώσουν, το λέω με πάρα πολύ φιλική διάθεση, ας ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι ήρθε σε ένα νομό στον οποίο υπάρχουν 4 σταθμοί διοδίων, ας ενημερώσουν τον Πρωθυπουργό τι προτίθεται να κάνει με τις συμβάσεις παραχώρησης και αν θα μπουν και νέα διόδια, διότι εγώ ξέρετε κατά το ίμιση είμαι από την Γλύφα. Θα πηγαίνω λοιπόν να βλέπω τους γονείς μου στο χωριό. Πληρώνω ήδη διόδια, τα πληρώνω εδώ και πολλά χρόνια. Μάλλον θα χρειαστεί να πληρώσω και άλλα διόδια. Και καλά εγώ που έχω να πάω μακριά, έχω να πάω στην Γλύφα.
Η μισή Λαμία έχει να πάει στις Ράχες. Η μισή Λαμία θα πληρώσει αυτή η διόδια. Για ποια ελεύθερη διακίνηση μπορούμε να μιλάμε σε ένα νομό στον οποίο ήδη υπάρχουν, επαναλαμβάνω, 4 σταθμοί διοδίων. Εγώ θα περίμενα λοιπόν από τον κύριο Πρωθυπουργό να έρθει και να μας πει: ναι, είδα αυτό το μεγάλο έργο, βεβαίως, μεγάλο. Με ψημερούμε αν πούμε ότι δεν είναι μεγάλο, αν πούμε ότι δεν είναι έργο ανάπτυξης, αλλά να μας πει και τι προτίθεται να κάνει για τον κόσμο της περιοχής μας να μην επιβαρύνεται. Να μας πει επίσης ποια είναι η λογική στο νομό, στον κεντρικό νομό της Στερεάς Ελλάδος, στον κόμβο που ενώνει τη Βόρεια με την Νότια Ελλάδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι σταθμοί διοδίων, οι οποίοι πιθανότατα θα αυξηθούν, και γιατί στο νομό του κυρίου Σουφλιά, που τον υποδέχτηκαν ως μεσία, όλο αυτό το σύστημα, ξέρετε, όλο αυτό το σύστημα. Σωστά το λέτε. Όλο όμως. Όλο. Γιατί μερικοί. Γιατί μερικοί ήταν το φως. Καλά κάνει. Γιατί μερικοί ήταν το φως το αληθινό τώρα τελευταία. Έχουν κοντή μνήμη κάποιοι. Εγώ λωτοφάγος δεν είμαι. Εγώ λωτοφάγος δεν είμαι. Το είπα και θα το ξαναπώ. Λοιπόν, και να μας πούν στο νομό του Μεσσία, στο νομό του Μεσσία, του πλέον πετυχημένου Πεχοδέ. Υπουργού Πεχοδέ, δηλαδή. Το δεύτερο. Ναι, ναι. Του πλέον πετυχημένου. Έχει προηγηθεί ο Λαλιώτης. Το ξέρω. Ναι, ναι. Του πλέον πετυχημένου, λοιπόν. Υπάρχουν δύο σταθμοί, κύριε Στεργιόπουλο, νομίζω. Δύο. Σε δύο. Μια έκταση. Δύο. Βέβαια. Τουλάχιστον. Έτσι. Λοιπόν, και να μην μας λένε, για να το συμπληρώσω αυτό, να μας λένε τι έκανε η περιφέρεια. Γιατί ξέρετε, είναι η μημάθεια, είναι χειρότερη από την αμάθεια. Τις συμβάσεις παραχώρησης τις υπέγραψε το κράτος, η κυβέρνηση, η κεντρική διοίκηση, πέστε όπως να το ονοματίσετε, αυτή είναι η ουσία, με αυτούς οι οποίοι πήραν από τις συμβάσεις τα διόδια και επικυρώθηκε της χώρας. Και επικυρώθηκε αυτή η διαδικασία από την Ελληνική Βουλή. Λοιπόν, άρα κάποιοι το ψήφισαν και από εδώ. Ναι, άρα λοιπόν. Οι ίδιοι πήγαιναν και διαμαρτύρονταν στα διόδια. Δεν το καταλαβαίνω. Υπήρχαν αυτό. Και διόδια. Διαμαρτύρονταν, έβγαλαν και ανακοινώσεις και έλεγαν θα το στρίψουμε τελευταία στιγμή. Θα δείτε. Και αυτό που θα περιέρχουν μέσα. Ναι. Αυτοί που κάνουν αντιπολίτευση και όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο, τσακ, το ρίχνουν μέσα. Ναι, έχετε δίκιο. Γνωστή στρατηγική. Έχετε δίκιο. Εγώ επειδή λοιπόν ήμουν στην κινητοποίηση των διοδίων. Και εγώ εκεί ήμουν. Ναι, το θυμάμαι, αυτό σας λέω. Μάλλον προφανώς έκανα delete, συγγνώμη για την έκφραση, τη μνήμη μου. Μια χαρά. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι όταν θα φτάσει η ώρα του διατάφτα θα ψηφίσουν όλοι κανονικά κτλ. Οπότε έχετε δίκιο. Συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ναι. Εγώ το σημασία έκανα. Έχει. Και να μην ήταν. Έκαναν τόσες δηλώσεις. Θα το παλέψουμε, δεν θα το αφήσουμε. Θα δείτε ότι στο τέλος οι όροι θα είναι τέτοιοι. Ποιοι είναι οι όροι? Οι όροι στο τέλος είναι αν πληρώνει ο λαός. Δεν υπάρχει άλλος όρος. Εγώ λοιπόν το έκανα delete. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οπότε θα συνιστούσα ταπεινά και σεμνά προς όλους, γιατί το συνιστώ είναι βαριά έκφραση, γι' αυτό λέω ταπεινά και χρονά, έτσι, να μην έχουν κοντή μνήμη, να δούνε. Και το δίκαιο είναι να συνεκτιμηθεί και αυτό στις εκλογές. Και να δούνε τι έχουν κάνει αυτοί από το 2007 και μετά. Και αν τους ενοχλεί ότι εγώ τα θυμάμαι και τα λέω, εάν τους ενοχλεί αυτό, εγώ θα πάρω άδεια από κανένα να μιλήσω. Και αυτοί τα θυμούνται, αλλά έτσι, δεν θέλουν να τα λένε. Εγώ άδεια δεν θα πάρω από κανένα μίλη σου. Είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει. Αυτά. Θα ρώταγα από ποιον εννοείται να πάρετε άδεια, αλλά θα το αφήσω αυτό. Είναι άλλο κεφάλαιο. Θα το πιάσουμε αργότερα. Ίσως λίγο μετά αυτές τις εκλογές, τις επόμενες, θα το πιάσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, σήμερα είχε ενδιαφέρον, γιατί ένα κομμάτι το οποίο έθεξε ο κύριος Τάικος, το έβαλα στον Βαγγέλη του Βενιζέλο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει ρημάξει αυτόν τον ελληνικό λαό. Να τον έχει ρημάξει κυριολεκτικά. Και να μην λες, όταν το κόμμα σου έχει φτάσει σε αυτά τα ποσοστά, έκανα λάθος ρε παιδιά, εδώ και εδώ. Έκανα με λάθος. 1, 2, 3, 4. Τον ρώτησα και αυτό. Μετά είχαμε.
Τι κάνατε, κύριε Στελούδη? Πιο έντονα. Μετά είχαμε. Κύριε Πρόεδρε, έχετε ακολουθήσει εδώ και πολλά χρόνια μια σκληρή υπερασπιστική γραμμή των πολιτικών σας. Προσπάθησα να κάνω χθες ένα πείραμα, να πάρω τηλέφωνο 5-10 καφενεία στην περιοχή και να ρωτήσω τι θέλετε να τον ρωτήσω. Οι περισσότεροι μου είπαν να μας πει αν ο ίδιος πιστεύει ότι έχει κάνει κάποια λάθη. Αν τα λάθη αυτά ήταν πολύ σημαντικά για τον ίδιο για τη χώρα και πώς διορθώνονται. Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει πονέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Διότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που βάδιζε αμέριμνη και ευτυχισμένη, από το καλό στο καλύτερο. Το 2010 η Ελλάδα ζούσε σε ένα σημείο υψηλής ποιότητας και μεγάλων προοπτικών. Από κάτω όμως είχε δημιουργηθεί μια φούσκα. Δεν πατούσε γερά το οικοδόμημα αυτό. Ούτε εμείς οι ίδιοι το ξέραμε. Ιδίως την περίοδο 2004-2009 είχαν πολλαπλασιαστεί όλα τα στοιχεία της κρίσης. Δηλαδή είχε χαθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας, είχε χαθεί η παραγωγή, η χώρα εισήγαγε, είχε ανατραπεί το ισοζύγιο το εμπορικό και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, είχε φτάσει σε έλλειμμα 15,5%, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, είχε εκτροχιαστεί το χρέος, είχε καταστεί μη χρηματοδοτούμενο. Χωρίς να το ξέρετε. Θα σας πω. Και επίσης είχε χαθεί πλήρως ο έλεγχος του δημοσιονομικού ελλείμματος. Δηλαδή η κυβέρνηση τότε της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε να μιλάει για 3, μετά για 6, κάποια στιγμή άρχισαν να μιλάνε για 9. Η διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος προσπαθούσε να πει για διψήφιο νούμερο και τελικά απεδείχθη ότι ήταν 15,7. Προσωπικά, όπως και η συντριπτική πλειονότητα των στελεχών των πολιτικών και όλοι οι πολίτες, δεν το ξέραμε φυσικά αυτό, διότι εμείς βλέπαμε τα επίσημα στοιχεία, τα οποία έδιναν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Κάποιοι λίγοι, ελάχιστοι που είχαν επαφή με τον κύριο Τρισέ ή είχαν επαφή με τον κύριο Ρεν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εποχή εκείνη, προφανώς ξέρανε. Ή κάποιοι που μιλούσαν με την διοίκηση της Τράπεζας Ελλάδος. Δεν έδωσα προσωπικά καμία προεκλογική υπόσχεση στις εκλογές του 2009. Δεν είπα ούτε ότι θα καταργήσουμε τη σύμβαση με την Κόσκο, ούτε ότι θα πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ, τίποτα απολύτως. Προσπάθησα να πω και το είπα αυτό σε όλους μου τις ομιλίες προεκλογικά, ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι υπάρχει εθνικό καθήκον αλήθειας. Και ξέρετε ότι το 2010 όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με γεγονότα πρωτοφανή που δεν τα ήξερε ο κόσμος, δεν τα είχαμε πει ούτε εμείς γιατί δεν τα ξέραμε προεκλογικά, πρότεινα να πάμε στη Βουλή και να βρούμε έναν τρόπο σύμπραξης των πολιτικών δυνάμεων. Να ζητήσουμε να ψηφιστεί το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο μνημόνιο, το Μάιο του 2010, με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, ώστε και η Νέα Δημοκρατία να αναλάβει τις ευθύνες της. Να μην έχει την άνεση να το παίζει αντιμνημονιακή και να κατεβαίνει στην πλατεία Συντάγματος μαζί με τους αγανακτισμένους. Αυτό δεν έγινε. Ήμουνα στο Υπουργείο Αμήνης και προσπάθησα να συμβάλλω με πολύ μεγάλους περιορισμούς στις αμυντικές δαπάνες. Όσο συνέβαλαν όλα τα άλλα Υπουργεία, συνέβαλε το Υπουργείο Αμήνης. Και επιστρατεύθηκα τον Ιούνιο του 2011 να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάμε στο Eurogroup με νέο επιτελείο και δεν είχαμε άλλη λύση. Δεν δεχόταν ο κύριος Παπαδήμος να αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού Οικονομικών, δέχτηκε αργότερα να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού, άρα επιστρατεύθηκα και θα μπορούσα να κάνω την επιλογή να μην πάω στο Υπουργείο Οικονομικών. Θεωρούν πάρα πολύ ότι αυτό ήταν λάθος. Εγώ θεωρώ ότι ήταν μια πράξη εθνικού καθήκοντος. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, έπρεπε να αναλάβουμε τις πρωτοβουλίες για ένα δεύτερο πρόγραμμα, μια νέα διαπραγμάτευση για το κούρεμα του χρέους, για ένα πολύ μεγαλύτερο δάνειο με καλύτερους όρους. Αυτά όλα γίνανε, αλλά γίνανε με πολύ σκληρό τρόπο. Για να γίνουν αυτά, έπρεπε να πάρουμε μέτρα το Σεπτέμβριο του 2011 2 δισεκατομμυρίων.
Το Νοέμβριο του 2012 η κυβέρνηση στην οποία μετείχε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ, η κυβέρνηση μόλις είχε αναλάβει τον Ιούνιο, τον Νοέμβριο, όταν ξαναέκλεισε η συμφωνία σε επιβεβαίωση αυτού που είχαμε κάνει εμείς το Μάρτιο του 2012, πήρε μέτρα 12 δισεκατομμυρίων και συνολικά 16 δισεκατομμυρίων. Εμείς πήραμε το Σεπτέμβριο του 2011 μέτρα 2 δισεκατομμυρίων, αλλά έπρεπε να τα πάρουμε με έναν τρόπο ο οποίος να είναι απλός, δίκαιος και εφαρμόσιμος, και φτάσαμε στο ειδικό τέλος ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, το οποίο το επεφάσισε η κυβέρνηση ομόφωνα, αλλά το ανακοίνωσα εγώ, γιατί κανείς άλλος δεν δεχόταν να το ανακοινώσει. Βέβαια, ο Υπουργός Οικονομικών έπρεπε να το ανακοινώσει και να γίνει δυσάρεστος. Και ο κόσμος ενοχλήθηκε. Και πολλοί ακόμη εκφράζουν ένα μίσος γιατί επιβάλαμε αυτό το ειδικό τέλος ακινήτων των 2 δισεκατομμυρίων, το κατανεμημένο δίκαια με βάση την τιμή, την αντικειμενική ή την τιμή ζώνης. Σώσαμε τη χώρα τότε, το πιστεύω αυτό, σώσαμε την παρτίδα. Πήραμε ένα δάνειο συνολικά 240 δισεκατομμυρίων με εξαιρετικά καλούς όρους, αναδιαρθρώσαμε το χρέος και κουρέψαμε το χρέος κατά 180 δισεκατομμύρια ευρώ σε πραγματικά. Λοιπόν, σχόλιο κύριε Στάκη. Ένα σχόλιο, εγώ κρατάω. Όλο αυτό το οποίο έγινε ήταν φούσκα και δεν το ξέραμε. Επαναλαμβάνει, δεν το ξέραμε, μπορεί να το ξέρει μόνο ο κύριος Τρισέ. Το ρώτησα αν έκανε κάποιο λάθος. Λάθη δεν έγινε, δεν ανέφερε κανένα. Και πώς έφτασε το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Στάικο, εσείς το ξέρετε το κόμμα καλά. Πώς έφτασε η χώρα, κύριε Στάικο. Καλά, η χώρα μπορεί να έφτασε εκεί που έφτασε. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έφτασε στο 5. Και οι πολίτες πεινάνε και τα έχουν ρίξει όλα αυτά. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ πήγε εκεί. Γιατί θεωρούν ότι φταίει αυτό. Αυτό θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σας δίνω το λόγο μου ότι θα την κάνουμε το βράδυ των εκλογών. Σας δίνω το λόγο μου. Εγώ θέλω να πω κάτι όμως, επειδή είπε ο κύριος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Έτσι. Επειδή είπε για το θέμα του ειδικού φόρου. Εγώ περιμένω ως Έλληνας πολίτης, βαριά φορολογούμενος Έλληνας πολίτης, που δεν έχω φοροδιαφύγει ποτέ στη ζωή μου, περιμένω να υπάρξει φόρος ακίνητης περιουσίας και όχι φόρος ακινήτου. Μάλιστα. Αυτό εγώ περιμένω. Πάμε να δούμε το επόμενο κομμάτι. Να σας πω κάτι, συγγνώμη. Θα το σχολιάσουμε συνολικά, έχει κι άλλα. Ναι, δύο δευτερόλεπτα. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, και αυτό ήθελα να πω και με τον κύριο Πρόεδρο και τον κύριο Αντιπρόεδρο, ότι καλό θα ήταν να κάνουν μία βόλτα στη Ρήγα Φεραίου. Καλό θα κάνω μια βόλτα στη Ρήγα Φεραίου και μετά να έρθουν να τα ξαναπούμε. Ποιος βγαίνει στο κέντρο τώρα? Όχι, ήρθανε εδώ Γιάννη, γι' αυτό το λέει. Ποιος βγαίνει στο κέντρο? Ήρθανε Γιάννη και οι δύο ήρθαν εδώ. Και ξαναλέω, ποιος πάει, αυτό ακριβώς λέω. Αποστηρωμένα πήγαν. Σε γυάλινο πύργο μέχρι εκεί. Μέσα σε μια εβδομάδα ήταν και οι δύο εδώ. Και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος. Γι' αυτό τα λέει ο κύριος Στάικος. Βγήκαν να περπατήσουν να δουν πως είναι Λαμία. Μία βόλτα στη Ρήγα Φεραίου και εγώ περιμένω ως βαρύτατα φορολογούμενος Έλληνας πολίτης φόρο, να δω φόρο ακίνητης περιουσίας και όχι φόρο ακίνητου. Φόρο ακίνητης περιουσίας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο βίντεο, γιατί ο Γιώργος ανέβασε στροφές λίγο και μάλλον πίεσε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, Γιώργο. Κάπως γιατί, έτσι. Γιατί ξεκινήσαμε με τα φορολογικά, όπως πολύ σωστά λέει και ο κύριος Στάικος. Και τον ρώτησα, γιατί στην προηγούμενη ερώτηση, απαντώντας έναν συνάδελφο, λέει εμείς θέλουμε δίκαια να φορολογούμε. Μα του είπες για άμα το φορολογούμε δίκαια οι μεγάλοι αυτής της χώρας, γιατί δεν αντιμετωπίζονται το ίδιο? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Του λέω, για τι γίνεται με το ΚΕΦΟΜΕΠ? Δεν ήξερε τα αρχικά προφανώς. Και λέει, τι είναι το ΚΕΦΟΜΕΠ? Το ΚΕΦΟΜΕΠ είναι το Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Αυτό που έχει αναλάβει να φορολογήσει τους μεγάλους, να ελέγξει τους μεγάλους και να ελέγξει και τις λίστες. Θέλετε να τα ακούσουμε? Πάμε να τα ακούσουμε. Πρόεδρε, θα συνεχίσω την προηγούμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Μιλήσατε για δικαιοσύνη, κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που είχε η κρίση στους πολίτες. Δεν είχε σε όλους την ίδια επίπτωση. Θέλω να πω ότι επειδή παγκοσμίως οι πολλοί έχουν λίγα και οι λίγοι έχουν τα πολλά, δεν έτυχαν της ίδιας αντιμετώπισης
και οι δυνατοί. Οι μελέτες που έχουν γίνει, πάντως. Θα το ολοκληρώσετε γιατί ούτως ή άλλως. Παρακαλώ. Δείχνουν τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό που λέτε. Θα σας πω κι εγώ τι λένε οι μελέτες. Οι μελέτες λένε ότι υπάρχει ένα κεφομέπ, το οποίο το φτιάξατε εσείς. Είναι κεφομέπ. Το Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Α. Μην χρησιμοποιείται αρχικά, τα ξέρει ο κόσμος. Κέντρο Φορολόγησης Μεγάλου Πλούτου. Έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Στις αρχές του χρόνου παραιτήθηκε και ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής και 5 ελεγκτές. Και με αποδοτικότητα μηδενική. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί οι πολίτες, εσείς μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη, έχουν την αίσθηση συνολικά, και αυτό αποδεικνύεται από τα στατιστικά της υπηρεσίας, ότι δεν χτυπήθηκαν οι μεγάλοι. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι προς το δημόσιο οι οποίοι ανήκουν σε 9.000 φορολογούμενους οι περισσότερους. Το 80% των οφειλών ανήκουν σε 9.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Άρα είναι λογικό να στοχεύσεις σε αυτούς τους 9.000. Έχετε παρατηρήσει ότι γίνονται συνεχώς συλλήψεις για χρέη προς το δημόσιο τα τελευταία χρόνια. Είχατε ξαναδεί ποτέ σύλληψη για το δημόσιο εσείς, για χρέη προς το δημόσιο? Αυτόφορη διαδικασία είχατε ξαναδεί πριν το 2010-11? Δεν είχατε δει. Τώρα υπάρχουν συνεχώς συλλήψεις. Έτσι δεν είναι? Και επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτό το κέντρο... Τις πράξεις υπάρχουν. Αυτό θα σας πω. Αυτό υπάρχουν νόσημα των φορολογικών μας αρχών. Γιατί επιβάλλανε φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις χωρίς τις πράξεις. Αυτό ήταν. Γι' αυτό σωρεύτηκε η οφειλή και είναι περίπου, ξέρω εγώ, 55 δισεκατομμύρια τώρα. Εκ των οποίων βεβαίως 55 δισεκατομμυρίων, ένα μεγάλο μέρος είναι θεωρητικό, είναι ανίσπραχτο. Δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθεί, γιατί είναι φόροι κεφάλαιο, αλλά είναι και προσαυξήσεις και πρόστιμα τα οποία έχουν μπει έτσι, στο σωρό. Απλώς για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Άρα λοιπόν έχουμε κάνει πραγματικά, δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια, τα παρακολουθώ από μια μικρή απόσταση, γιατί δεν είμαι στο Υπουργείο Οικονομικών. Στο Υπουργείο Οικονομικών έμεινα 8 μήνες και έπρεπε να σώσουμε τα μεγάλα θέματα, αλλά κάναμε και πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στη φορολογική διοίκηση. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει κέντρο ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων, πάντα υπήρχαν αυτά, και εθνικό ελεκτικό κέντρο και περιφερειακά ελεκτικά κέντρα, όνομα αλλάζουν. Οι επιχειρηματίες που μας ακούνε ξέρουν ότι πάντα υπήρχαν το Εθνικό Ελεκτικό Κέντρο, περιφερειακά ελεκτικά κέντρα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι άλλες πάνε στις κατατόπους εφορίες, αλλά βεβαίως ο μηχανισμός πρέπει να είναι και μηχανισμός με στελέχωση η οποία να είναι αποτελεσματική. Έχουν γίνει λοιπόν 3 χρόνια πολύ σημαντικά. Υπάρχει όμως διάχυτο πρόβλημα φοροδιαφυγής. Δεν έχετε δει να υπάρχουν ολόκληρα νησιά που δεν αφήνουν να αποβιβαστεί το συνεργείο τους ΔΟΕ και να κάνει ελέγχους? Δεν βλέπετε να υπάρχουν ολόκληρες τοπικές κοινωνίες οι οποίες αποθούν βιαίως τα όργανα του Υπουργείου Οικονομικών να τα πηγαίνουν να ελέγξουν? Άλλη, εκεί στρέφεστε. Συγχωρείτε, εκεί είναι οι πολλοί. Εκεί είναι οι πολλοί. Οι μεγάλοι... Γιατί οι μεγάλοι είναι. Πώς είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα? Απίστευτα πολλές. Λοιπόν, οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ας πούμε ότι είναι 20.000. Αυτές μπορεί να είναι συνδεδεμένες online και πρέπει να σας πω ότι τα λεφτά δεν βγαίνουν πάντα από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Βγαίνουν από αυτές που φαίνονται ως μικρές και από πίσω μπορεί να κάνουν πολύ μεγάλο τζίρο και να μην φορολογούνται ποτέ. Μπορεί μια αλυσίδα ξενοδοχειακή, γιατί είμαστε τουριστική χώρα, μια αλυσίδα ξενοδοχειακή με 30 ξενοδοχεία υψηλής ποιότητος να κλονίζεται, να έχει τεράστια χρέη, να μην έχει ρευστότητα και μπορεί με 2 μικρά ξενοδοχεία ή με ένα μικρό ξενοδοχείο και μια ταβερνούλα να βγάζεις πιο πολλά λεφτά. Η ίδια υπηρεσία, επιτρέψτε μου. Το ξέρετε αυτό, που σας ανέφερα, το καταλαβαίνετε. Απολύτως. Αυτό είναι. Απολύτως. Ναι. Η ίδια υπηρεσία είχε στην αρμοδιότητά της και όλες αυτές τις λίστες που κυκλοφορούν. Και όλους αυτούς που έβγαλαν, τα χρήματα όχι. Έξω. Αυτά τα χρήματα. Αυτά είναι μύθοι. Δεν είναι μύθοι. Τον κατάλογο, των χρημάτων. Υπάρχουν. Θα σας πω ποιες είναι οι λύσεις αυτές. Ο κατάλογος των χρημάτων που βγήκε έξω από τις τράπεζες. Ναι. Είναι 75 δισεκατομμύρια.
Γιατί έπρεπε να περιμένει το ελληνικό κράτος να βγουν αυτά από την Ελλάδα? Έπρεπε να ελέγχονται όλα. Πότε άρχισαν να ελέγχονται όλα? Όταν επιβλήθηκε νομοθετικά η άρση του τραπεζικού απορρίτου. Ξέρετε ποιος άνθρωπος επέβαλε την άρση του τραπεζικού απορρίτου στην Ελλάδα? Συμβαίνει να είμαι εγώ που σας μιλάω ως Υπουργός Οικονομικών. Από τη στιγμή που έχει αρθεί το τραπεζικό απόρριτο, ελέγχεις και τα λεφτά που βγήκανε και τα λεφτά που μείνανε. Έχει σημασία αν βγήκανε ή μείνανε. Άρα μπορείς να ελέγξεις 260 δισεκατομμύρια. Αν μεταξύ τώρα που έχει αρχίσει αυτό, αν βλέπετε, αυτών υπάρχουν και βλέπετε, πολιτικά πρόσωπα, δεν πρέπει, ναι, βεβαίως, και πολιτικά πρόσωπα. Προφανώς τα πολιτικά πρόσωπα κάνουν πόθεν έσκες και ελέγχονται. Πόθεν έσκες κάνουν και οι δημοσιογράφοι, κάνουν και ορισμένοι άλλοι λειτουργοί, αλλά δυστυχώς αυτές οι δηλώσεις δεν ελέγχονται, γιατί πάνε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ή στην ειδική αρχή και έχουν συσσωρευτεί. Αλλά ο κάθε Έλληνας δεν πρέπει να μας λέει που τα έχει βρει? Αυτά βλέπει ο πολίτης όμως, κύριε Πρόεδρε. Αυτά βλέπει ο πολίτης. Ο πολίτης είναι αυτός. Αυτά βλέπει. Ο πολίτης είναι αυτός που έχει. Οι πολίτες είναι όλοι. Και ο πλούσιος μία ψήφο έχει, πολίτης είναι και αυτός. Και αυτός που είναι κρύφο πλούσιος, που δεν τον υπολογίζει ως πλούσιο, αλλά έχει πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορεί να εξηγήσει πού τα βρήκε. Αφήστε, αν φορολογηθούν, πάλι πλούσιοι θα μείνουν. Αφήστε να σας πω εγώ. Αφήστε. Πλούσιοι δεν είναι οι επώνυμοι, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κανένα φράγκο στην τσέπη τους. Είναι και οι επώνυμοι. Ούτε είναι οι κοσμικοί. Είναι και αυτοί. Πλούσιοι είναι και αυτοί που κρύβονται. Που είναι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους, γιατροί που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους, είναι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα εισοδήματά τους. Και είναι βεβαίως και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν βοηθάνε με τη συμπεριφορά τους να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Γιατί χωρίς τη σύμπραξη, ξέρετε, τη δική μας, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Εκτός και αν πιστεύετε ότι θα σώσουμε την Ελλάδα εάν απαλωτριώσουμε την περιουσία 10 ανθρώπων ή 50 ή 100. Επειδή μιλήσατε για δικαιοσύνη, σας το έθεσα αυτό έτσι, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Είπατε να είμαστε δίκαιοι προς όλους. Δίκαιοι προς όλους. Δείχνουν, δίκαιοι οι πολίτες έχουν εισπράξει μια προνομιακή μεταχείριση αυτών. Ποιον προνομιακή μεταχείριση? Ποιον? Των δυνατών. Ποιον. Τα ονόματα που ακούγονται συνέχεια στο τραπέζι. Ποια ονόματα, ποιος είναι αυτός που έχει προνομιακή μεταχείριση? Δεν θα τα πω, κύριε Πρόεδρε. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θα τα πω. Τα προνομιακή μεταχείριση. Γιατί δεν σας ζήτησα να μου πείτε ποιοι είναι οι φτωχοί, να πάτε να βρείτε τις λίστες που έχω στείλει εγώ στη Βουλή και στις αρχές για έλεγχο. Όχι, να μην μείνετε με την εντύπωση αυτή. Είναι μια εντύπωση η οποία είναι εσφαλμένη και παραπλανητική. Όλα τα διάσημα ονόματα της χώρας, τα δημοσιογραφικώς διάσημα, είναι στις λίστες αυτές. Τις έχω στείλει εγώ αυτές στη Βουλή και στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Όλα. Αυτός που σας μιλάει έχει στείλει ήδη από το 2011 όλα τα διάσημα ονόματα όλων των πολιτικών χώρων, γιατί είδα και μερικούς που φλερτάρανε με την ιδέα να είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, για έλεγχο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και τα κινητοποίησα στην Βουλή για διαφάνεια. Να πάτε να τα βρείτε. Να κάνετε μια δημοσιογραφική έρευνα. Κανονικά θα πρέπει να μας τα έχετε δώσει όμως. Η Βουλή τα έχει. Τα ονόματα όλων αυτών. Δεν δίνονται αυτά τα στοιχεία fake volan στα μέσα ενημέρωσης για να τα μεταχειρίζεστε όπως μεταχειρίζεστε το πόθεν έσκες των πολιτικών. Σεβαστό. Και να σας πω και κάτι. Ξεκινήστε από το πόθεν έσκες των δημοσιογράφων και των ασχολούμενων με τα μέσα ενημέρωσης. Δώσε το καλό παράδειγμα. Με χαρά. Κάντε το. Με χαρά. Έπεσε σε αντιφάσεις, νομίζω. Νόμιζα ότι αμείβουμε με εκατομμύρια γι' αυτό. Σου λέει θα πάτε εσείς πρώτα οι δημοσιογράφοι, να ελεγχθείτε εσείς πρώτα. Βέβαια δεν είχαν χρόνο και δεν ήθελα. Είναι καλός συνομιλητής όπως πρέπει. Εξαιρετικός. Μπορεί να κάνει απίστευτα πράγματα κατά τη διάρκεια της κουβέντας, να στρίψει την κουβέντα να την πάει εκεί που θέλει αυτός, να αποφύγει το ερώτημα και να είναι απολύτως σίγουρος, όχι μόνο ο ίδιος αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, ότι το έχει απαντήσει. Ακόμα και αν δεν έχει πει τίποτα. Πάντως, ξεκίνησε λέγοντας ότι όλα αυτά με τις λίστες δεν υπάρχουν. Είναι μυθεύματα, είπε. Και στο τέλος είπε ότι εγώ τα έστειλα. Άρα δεν μπορεί να. Είναι, είναι μυθεύματα αυτά που λες, μου είπε, και μετά μου λέει εγώ τους έστειλα στη Βουλή.
Το ένα ή το άλλο. Δεν γίνεται. Κύριε Στάικο, τελικά. Κοιτάξτε, ποιος κάνει πάρτι. Θα σας πω. Καταρχήν, φορολογική συνείδηση ή έχεις ή δεν έχεις. Και φορολογική συνείδηση, είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, ή έχεις ή δεν έχεις. Το θέμα, το ζήτημα από την πολιτεία είναι να μπορεί να ελέγξει. Δεν μπορείς να ελέγξεις όταν έχεις πολυνομία, γιατί αυτά αλληλοσυγκρούνται. Δεν μπορείς να ελέγξεις, κύριε Στάικο, να σας πω, μόνο όταν διαπλέκεσαι. Να σας πω. Μόνο όταν διαπλέκεσαι δεν μπορείς να ελέγξεις. Ακούστε με, κύριε Στεργόπουλε. Δεν θες να ελέγξεις. Η πολυνομία. Το ΚΕΦΟΜΕΠ, το ξαναλέω και θα το λέω. Είναι η υπηρεσία που δημιουργήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο. Είναι υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Εσόδων του κ. Θεοχάρη. Στις αρχές του χρόνου παραιτήθηκε ο προϊστάμενος, 1,5 μήνα αργότερα παραιτήθηκε και ο υπαρχηγός και 5 ελεγκτές. Και τώρα αρχίζουν να λένε ότι κάνουν ελέγχους. Γιατί ξέρετε, γιατί έχουμε εκλογές. Παραδέχτηκε μέχρι και ο Βενιζέλος ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα στη λίστα που έβγαλαν λεφτά έξω. Το συγκρατήσατε το νούμερο. Το νούμερο που είπες το συγκρατήσατε. Τεράστιο. Λοιπόν, 75 δις. Ναι. Λοιπόν, εγώ ξέρετε που ήθελα να καταλήξω και δεν με αφήσατε. Έχετε δείξει αυτό που λέτε. Αλλά κύριε Στεργόπουλε, ήθελα να καταλήξω το εξής. Από την πολύ μικρή εμπειρία που έχω περί των δημοσίων πραγμάτων, η πολυνομία σημαίνει διαπλοκή. Καταλάβατε, η πολυνομία, ρητορικά το λέω έτσι, η πολυνομία σημαίνει διαπλοκή. Μην ψάχνετε να βρείτε ούτε τους εκδότες, ούτε τους υπουργούς, μάλλον τους βρείτε και αυτούς, αλλά άλλο θα να σας πω. Αφού κατασκευαστές, εκδότες και υπουργοί είναι ίδιοι. Τα πράγματα είναι πάρα, ένα και το αυτό είναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όταν θα βγουν 85 εγκύκλοι, 38 προεδρικά διατάγματα, και θα ψηφιστούν 12 η ώρα το βράδυ στη Βουλή 12 τροπολογίες για το ίδιο θέμα, θα σου πει ο διευθυντής της ΤΑΔΕ ΔΟΗ ότι εγώ, κύριε Στάικε, δεν μπορώ καν να κάνω ερμηνεία. Γιατί όσο περισσότεροι νόμοι βγαίνουν, τόσο πιο άθλιο είναι το κράτος, κύριε Στάικο. Η πολυνομία είναι πραγματική. Είστε και δικηγόρος. Τα ξέρει όλα, τα ξέρει. Έτσι, αυτή είναι μια τώρα η ερώτηση. Στους όλοι, είτε είναι πρόσωπο φυσικό, είτε είναι εταιρεία. Στην εφορία υπάρχει νούμερο που χρωστάς. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Πώς γίνεται να μην υπάρχει πολυνομία στους φτωχούς. Εδώ 100 ευρώ χρωστάς, κύριε Στάγκο, και τους μαζεύουν. Εκεί να μην μπερδεύεται κανένας. Ένα περίεργο πράγμα. Όποιος χρωστάει λίγα δεν μπερδεύεται κανένας. Ξεσκίστε τον λένε. Όποιος χρωστάει πολλά, μετά έχουμε πολυνομίες, θα πλέξουμε με τα παράθυρα, ποιος θα πάει να μιλήσει με τον αρμόδιο. Μήπως να κάνουμε ένα διακανονισμό και ούτω καθεξής. Θα μου επιτρέψετε κάτι, γιατί μάλλον προφανώς πρέπει να κλείσουμε. Θα ήθελα, προφανώς λέω, δεν ξέρω να μην σας χρώ άλλο χρόνο. Μία ακόμα μικρή τοποθέτηση. Είναι σύντομη. Έχει Γιώργο Παπανδρέου αυτό. Α, σύντομη. Έχει Γιώργο Παπανδρέου. Πάμε στον επίλογο της συνέντευξης. Νόμιζα ότι θα κλείναμε. Όχι, περιμένετε. Έχουμε Γιώργο Παπανδρέου, μετά θα κλείσουμε. Πρόεδρε, η τελευταία ερώτηση έχει σχέση με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα στα δημόσια πράγματα, ποιος είναι ο ρόλος του σήμερα στο ΠΑΣΟΚ και τι είναι αυτό που σας εξοργίζει συνέχεια? Δεν με εξοργίζει τίποτα. Δεν εξοργίζομαι. Απλώς μερικές φορές αναγκάζομαι να υπερασπίζομαι τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Των νέων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με το παρελθόν και καμία ευθύνη για το παρελθόν. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον τιμούμε ως τέτοιον, και είναι ενεργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Η ψήφος του είναι κρίσιμη για την πλειοψηφία την κυβερνητική και, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα και ο πρώτος βουλευτής που έχει λόγο να επιθυμεί και να επιδιώκει και να στηρίζει την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Και πιστεύω ότι αυτό κάνει. Την ίδια ερώτηση και σε εσάς, κύριε Στάικο. Για το ρόλο του κύριου Παπανδρέου. Ναι, σήμερα. Ναι, ο κύριος Παπανδρέου λοιπόν είναι ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο νυν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Εγώ περιμένω λοιπόν από τον κύριο Παπανδρέου να κάποια στιγμή, το περιμένω ως Έλληνας πολίτης, να μας πει δημοσίως για ποιον λόγο μετά την σύνοδο των 20 στις Κάνες παραιτήθηκε χωρίς να πάει σε εκλογές ή σε δημοψήφισμα ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί εγώ, ξέρετε, γνωρίζω, έτσι γνωρίζω, έτσι έχω μάθει, αυτό με μάθανε
στο σχολείο, στην αγωγή του πολίτη. Αυτό έμαθα μετά στη νομική, στο συνταγματικό δικαίωμα. Αυτά έμαθα. Μπορεί να είμαι παροχημένα αυτά που έμαθα, αλλά αυτά έμαθα. Ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός φεύγει με εκλογές. Δεν φεύγει από The Day Edition. Αυτά εγώ τώρα περιμένω να... Την Κυριακή το βράδυ τώρα κρατήστε αυτά. Εγώ περιμένω από τον κύριο Παπανδρέου να μας πει. Θα σας έχουμε εδώ την Κυριακή. Με όλα τα λάθη και τις παραλήψεις που έκανε. Θα μου επιτρέψετε μόνο, κύριε Στεργόπουλο, κάνω μια μικρή κατάχρηση του χρόνου σας. Επειδή χτες φιλοξενούσαμε στην πόλη μας, γι' αυτό θα αναφερθώ μόνο σε αυτό, τον κύριο Γλέζο. Και επειδή σήμερα, χτες δεν ήμουν καν στη Λαμία, γι' αυτό και δεν μπορούσα να είμαι μαζί σας, άκουσα τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος αναφέρθηκε στον κύριο Γλέζο. Εγώ στέκομαι στον Γλέζο, εγώ στέκομαι στα υπόλοιπα. Και επειδή γενικώς ακούω τον κύριο Πάγκαλο να λέει διάφορα, τώρα τελευταία μάλιστα είπε ότι θα ψηφίσει και ένα δημοκρατία, κάτι τέτοια λίγο άνθρωπο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα ήταν, και θέλω να το συνδυάσω με αυτό το οποίο μου είπατε, ότι 13 μήνες είχαμε να σας δούμε εδώ. Εάν κύριε Στεργιόπουλο και κύριε Βούτσινε, με όλη την εκτίμηση που τρέφω σε εσάς και στο θεσμό σας, στον οποίο εργάζεστε, ήμουνα 30 χρόνια βουλευτής και 20 χρόνια υπουργός και αποδεικνυόμουν ανίκανος να συγχωνεύσω δύο οργανισμούς χωρίς να πω οτιδήποτε άλλο, και μετά είχα πιάσει στασίδι και έκανα αφιψηλού το σχολιαστή, τότε κι εγώ θα μιλούσα επί παντός επιστητού. 13 μήνες λοιπόν, εμένα τελειώνει τώρα η θητεία μου, εγώ σέβομαι το θεσμικό μου ρόλο, ελπίζω μετά να τα λέμε συχνότερα, αλλά Πάγκαλος δεν θα γίνω. Κύριε Στάικο, σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ ειλικρινά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Γιώργο. Να δούμε ένα βίντεο ακόμα και νομίζω έχει αξία, αν και τον πρόλογο ως δημοσιογράφος τον έκανε ο κύριος Στάικος. Τον έκανε ο κύριος Στάικος. Για τον Μανώλη το Γλέζο χθες που βρέθηκε. Εμβληματική μορφή. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 93 του καταθέτει υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή. Πάμε να δούμε τι δήλωσε. Αναφέρθηκε και στον κύριο Σαμαρά, πρέπει να το πούμε αυτό, για την μικρή συνάντηση που είπε με τις κυρίες. Και επισκέφθηκε και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Πάμε στο βίντεο και σε διαφημίσεις. Κάθε κλαρί και φλάβουρο, κάθε κλαρί και κλέφτης. Αυτό το τραγούδι δονούσε τη Λεβεντογένα Ρούμελη στα χρόνια της κατοχής, στα χρόνια του αγώνα να κερδίσουμε τη λευτεριά μας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας, γιατί νιώθω υποχρέωση δική μου, εδώ που τα μέρη όλα αυτά τα περπάτησα ως αντάρτης, να τα περπατήσω σήμερα στον αγώνα για την ανατροπή του καθεστώτος της υποτέλειας και για την εδραίωση της εγκαθίδρυσης της λαϊκής κυριαρχίας. Και γι' αυτό μεταλλάσσω το τραγούδι «Κάθε κλαρί και μαχητής, κάθε κλαρί και ψήφος». Κάτω από παρατεταμένο χειροκρότημα ξεκίνησε την ομιλία του μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της χώρας και αγωνιστής της αριστεράς και τώρα υποψήφιος ευρωβουλευτής στα 93 του χρόνια με τον ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλης Γλέζος. Ο κύριος Γλέζος κάλεσε το λαό να πάρει την ιστορία στα χέρια του και να στείλει στις κάλπες το μήνυμα της ανατροπής των πολιτικών που εξαθλίωσαν την χώρα και τους κατοίκους. Ο κύριος Γλέζος έκανε αναφορές στην κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πώς θα πρέπει να λειτουργήσει στις θέσεις του ο ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο από την κρίση, αλλά και σε ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Σε αυτές τις εκλογές της κοσμοχαλασιάς και της κοσμογονίας κρίνεται η πορεία της χώρας μας, κρίνεται το μέλλον. Κρίνεται όλη
χρόνια κάναμε και ζητάει σήμερα τη δικαίωσή του. Έχω ξαναζήσει παρόμοιες στιγμές. Σας λέω όμως και σας θέλω να το σκεφτείτε. Υπάρχουν στιγμές στην πορεία του πολιτικού γίγνεσθε όπου ο χρόνος διαστέλλεται. Αυτό που πρόκειται να γίνει σε ένα χρόνο γίνεται σε μια μέρα. Και αυτό που πρόκειται να γίνει σε μια μέρα μπορεί να γίνει σε μια ώρα. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές κοσμοχαλασιάς και κοσμογονίας σήμερα βρισκόμαστε. Κρίνεται στην ουσία το ανεκπλήρωτο όραμα και του 1821 και του αγώνα της αντίστασης. Κερδίσαμε τη λευτεριά μας το 1821, δεν καταφέραμε να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας. Κερδίσαμε το 1940-45 τη λευτεριά μας, δεν καταφέραμε όμως να κερδίσουμε την ανεξαρτησία μας. Είμαστε υπόδουλοι στο ξένο κεφάλαιο, είμαστε υπόδουλοι χάρη στους κυβερνώντες μας. Με αφορμή μάλιστα και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στη Λαμία, ο Μανώλης Γλέζος σημείωσε αρχικά ότι ήρθε και συνάντησε ένα μικρό αριθμό γυναικών και κομματικά στελέχη σε κλειστές συσκέψεις. Πριν από λίγες μέρες είχε έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός της χώρας. Μην τον είδατε? Και έκανε μια συνάντηση σε ένα κλειστό χώρο που το πολύ όσοι καταμέτρησαν ήταν 60 πολίτες. Αυτός ήταν ο χώρος. Πρωθυπουργέ της χώρας, τολμάς να κάνεις μια τέτοια συγκέντρωση? Σε προκαλώ. Θα τα πούμε και παρακάτω. Να έρθει να περπατήσουμε μαζί στο δρόμο, χωρίς συνοδείες αστυνομικών, και να δούμε πώς θα μας υποδεχθεί ο κόσμος. Το τολμάς, άσε τις επιθέσεις της λάσπης εναντίον μου και σε προκαλώ σε αυτή την πορεία προς το λαό. Να πάμε μαζί. Στην ουσία λοιπόν, για να μην το ξεχνάμε, κρίνεται η υποτέλεια και η ανεξαρτησία της χώρας. Θα εξακολουθούμε να είμαστε υποτελείς στους ξένους ή θα ανεξαρτοποιηθούμε? Αυτό είναι το κύριο νόημα. Πριν τη συγκέντρωση στην πλατεία Πάρκο, ο Μανώλης Γλέζος, συνοδευόμενος από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βρέθηκε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο χώρο του Δημαρχείου Λαμίας. Ο κύριος Γλέζος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συγκέντρωση του αρχαιακού υλικού από τα χρόνια της αντίστασης. Μπορεί να συμβεί εάν απαιτήσουμε και αξιώσουμε από τη Γερμανία να συνάψει με την Ελλάδα σύμφωνο ειρήνης. Διότι δυστυχώς όλοι οι Έλληνες δεν ξέρουν ότι επειδή είναι νομότυποι οι Γερμανοί, μόλις είναι αυτοί σύμφωνο ειρήνης, θα καταβάλουν όσο οφείλουν στην Ελλάδα. Και γι' αυτό έχει υποκαταστήσει και έχουν δεχτεί οι υπόδουλοι εδώ κυβερνήθες το σύμφωνο ειρήνης με σύμφωνο μη εμπόλεμης κατάστασης. Πριν από λίγες μέρες ήρθε εδώ ένα Ιαπωνικό συνεργείο στην Ελλάδα και μου πήρε συνέντευξη και ρωτάω, εσείς με τις Ηνωμένες Πολιτείες είστε σε εμπόλεμη κατάσταση, σε μη εμπόλεμη κατάσταση ή έχετε συνάψει τη συνθήκη ειρήνης? Λέει, έχουμε συνάψει τη συνθήκη ειρήνης. Λέει, δύο αντιμαχόμενα μέρη που έχουμε σκληρές μάχες, που είχαμε τη Χιροσίμα, έχουμε ως αποτέλεσμα να έχουν υπογράψει σύμφωνο ειρήνης. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, ένα και μοναδικό, ζητάμε από τη Γερμανία να υπογράψει συνθήκη ειρήνης.